στο Δήμο Φάριδος. Ναι, αλλά, ναι, αλλά εδώ έρχεται μια άλλη πλευρά, ότι ένας Δήμος νοιάζεται για τους πολίτες του. Βεβαίως. Και για την υγεία των πολιτών. Βεβαίως. Και στο σημείο αυτό, και η ψυχολογική θεραπεία ή βοήθεια είναι πολύ πιο σημαντική πολλές φορές από άλλες άλλου είδους ασθένειες. Και στο σημείο αυτό πρέπει να επενέσουμε, όχι να ευχαριστήσουμε, αλλά και να επενέσουμε όλους τους Δήμους που είναι μέλη της εταιρείας, που κάθε χρόνο είναι, που καταρχήν είναι μέλη της εταιρείας και κατά συνέπεια αποδέχτηκαν να καταβάλουν αυτό το ποσό ετήσια στην εταιρεία μας. Είναι προς τιμή τους. Μάλιστα. Νομίζω οι Δήμοι στάθηκαν υπεύθυνα επάνω στο πρόβλημα. Μάλιστα. Που σημαίνει λοιπόν ότι ποιοι Δήμοι είναι που δεν μετέχουν στο κέντρο πρόληψης, οι δύο Δήμοι που μου είπατε? Από ό,τι θυμάμαι είναι ο Δήμος Πελάνας και ο Δήμος Γεροχών. Μάλιστα. Και οι Νούντους, τρεις είναι, και οι Νούντους. Και οι Νούντους, μάλιστα. Οι οποίοι βέβαια τώρα με τον Καλλικράτη υποχρεωτικά πλέον θα μετέχουν και αυτοί σαν περιοχές. Όχι, ναι. Είναι δεδομένο ότι η Νούντος, ναι, και Πελάνα θα είναι Δήμος Σπάρτης, άρα να πιστεύω, σαν Δήμος Σπάρτης θα, ναι, συμμετέχει. Θέλω να πιστεύω ότι οι Δήμοι, οι τρέχοντες Δήμοι που είναι μέλη της εταιρείας, στους Δήμους που θα ενσωματωθούν, ακριβώς, οι νέοι Δήμοι θα αναλάβουν και όλες τις υποχρεώσεις, το Δήμο που ενσωματώθηκαν. Έτσι είναι. Δεν μπορούν να μείνουν αυτά. Έτσι, έτσι. Όπως θα αναλάβουν και τα, ένα άλλο παράδειγμα, τα δανειά τους. Σωστά. Τις πληρωμές τους, βέβαια, οπωσδήποτε. Και δεν θα φύγει από χρέος, δεν θα, από χρέος του νέου Δήμου, το χρέος του πρώην Δήμου προς το κέντρο μας. Μάλιστα. Η υποχρέωση, μάλλον, όχι το χρέος. Μάλιστα. Έτσι. Τώρα, το Διοικητικό Συμβούλιο, αν θυμάμαι καλά, είναι πενταμελές, νομίζω. Πενταμελές. Πενταμελές. Για να υπάρχει και μια ευελιξία διαθέτωση. Πενταμελές. Πέστε μου, σας παρακαλώ, από ποιους αποτελείται και τι εκπροσωπούν ο καθένας? Είναι ο πατέρας Ορφανάκος, εκπροσωπεί τη Μητρόπολη μας. Α, ωραία. Είναι ο Παναγιώτης Τσουρούνης, εκπροσωπεί το Δήμο Μιστρά. Είναι ο Λυκούργος ο Σπυρίδης, που εκπροσωπεί το Δήμο Θεραπτών. Και είναι ο Δημήτρης ο Γράφος, που εκπροσωπεί το Δήμο Μονεβάσιας. Και ο υποφαινόμενος που εκπροσωπεί το Δήμο Σπαριατών. Ναι. Σπάρτης πλέον θα γίνει. Ναι. Σταματάει το Σπαρτιατών. Ναι, το όνομα δεν λέει πολλά για μένα. Σπάρτης Σπαρτιατών. Για τον ουσία. Για τους ξένους η λέει ουσία πολλά. Είναι. Για τους ξένους λέει πολλά. Ναι. Ναι. Από ιστορικής πλευράς δηλαδή αυτό. Καταλαβαίνω τι λέτε. Κυρία Μπαρμπαγιάννη, εσείς σαν ψυχολόγος και σαν επιστήμον, η οποία έχετε πλέον εντρυφήσει και στο αντικείμενο της εξάρτησης ουσιών και από ουσίες και όχι μόνο, τι βλέπετε, χρησιμεύει? Θα μου πείτε ναι, θέλω να μου το δικαιολογήσετε, γιατί χρησιμεύει? Να αναφέρουμε εξ αρχής ότι... Λίγο πιο δυνατά, ναι, να μιλάτε. Βεβαίως. Να αναφέρουμε εξ αρχής ότι όταν μιλούμε για ουσίες, δεν αναφερόμαστε μόνο στις βαριές ναρκωτικές ουσίες. Ουσία εθιστική είναι και το αλκοόλ. Ακριβώς. Και η νικοτίνη. Όπως και είπα η και στην αρχή της εισαγωγής μου. Ακριβώς, ακριβώς. Διότι ο νους μας πάει αυθόρμητα, ναι, στερεοτυπικά στις βαριές ναρκωτικές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πιο, πρέπει πιο να σας πω αυτό που ότι λέτε. Ο νομός μας εντός εισαγωγικών μαστίζεται από προβλήματα χρήσης αλκοόλ, για παράδειγμα. Αλκοόλ σαν εξάρτηση ή σαν χρήση γενικώς? Έχει σημασία. Φυσικά. Και εγώ θα πιω μία μπύρα. Φυσικά. Το μήνα ή στις 20 μέρες που θα τύχει, ξέρω εγώ, η παρέα. Αλλά δεν είμαι εξαρτημένος. Δηλαδή και να μην πιω, δεν χάθηκε ο κόσμος, πίνω ένα ποτήρι νερό. Οπωσδήποτε μιλούμε για θέματα κατάχρησης, εξάρτησης. Εξάρτησης. Βεβαίως. Δηλαδή δεν μπορεί να καθίσει κάπου χωρίς να πιει το κρασάκι του. Μιλούμε ή την μπύρα του. Μιλούμε για τους ανθρώπους, ναι, που έχουν
κακή σχέση με το αλκοόλ που θεωρούν ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για την καθημερινότητά τους, για να λειτουργήσουν, για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα καθημερινά τους θέματα. Και η μη χρήση αλκοόλ οδηγεί στο σύνδρομο στέρησης. Εάν δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει ήδη εθιστεί και είναι εξαρτημένος από το αλκοόλ, λέμε το αλκοόλ, δεν μπορείς να το κόψεις έτσι ξαφνικά, γιατί θα έχει το σύνδρομο της στέρησης, που είναι και αυτό εξίσου οδυνηρό. Βεβαίως και είναι ιδιαίτερα επώδυνο. Βεβαίως να θέσω εδώ ότι η εξάρτηση είναι και ψυχολογική κατά κύριο λόγο. Μπορεί να υπάρχει ψυχολογική και σωματική εξάρτηση. Η ψυχολογική μπορεί να είναι από μόνη της σε κάποιες συμπεριφορές, πρόσωπα ή αντικείμενα. Οπωσδήποτε όμως, όταν υπάρχει σωματική, υπάρχει και ψυχολογική. Η σωματική δηλαδή από μόνη της δεν υπάρχει. Οπωσδήποτε υπάρχει το στοιχείο του ψυχολογικού, και είναι ψυχολογικής εξάρτησης. Και αυτό είναι και το χειρότερο για την καθημερινότητά μας. Φυσικά, γιατί δεν μπορεί να αποδώσει κανένας τη δουλειά του, δεν μπορεί να συμμετέχει σε δουλειά. Βεβαίως. Κάνει πολλά λάθη πλέον, δεν είναι ωφέλιμος. Δεν ξέρω αν τα λέω σωστά. Αρχίζει και υπονομεύεται κάθε τομέα της καθημερινότητάς του. Είτε αφορά το εργασιακό κομμάτι, είτε πολύ περισσότερο το οικογενειακό κομμάτι. Και κάθε πτυχή λειτουργικότητας αρχίζει να φθήνει, να φθήρεται, να μαυρώνεται. Και βέβαια, όπως προείπαμε, αφορά συμπεριφορές, πρόσωπα και αντικείμενα. Και βέβαια δεν σταματάμε μόνο στην καθημερινότητα, αλλά προχωράμε και σε θέματα σοβαρά της υγείας. Βεβαίως. Κύρωση του ύπατος. Φυσικά. Και όχι μόνο. Φυσικά. Αρχίζει και ο οργανισμός οπωσδήποτε να ακολουθεί μια πορεία φθοράς. Επομένως, εμείς ερχόμαστε, είμαστε η πρώτη γραμμή μάχης, αν μπορώ να το θέσω έτσι. Σωστά. Όχι, ερχόμαστε σε επαφή, σε τοπικό επίπεδο, το κέντρο αφορά όλο τον νομό, με συγχωρείτε, όχι μόνο τη Σπάρτη, βεβαίως και τη Σπάρτη, εδώ είναι η έδρα μας. Αφορά λοιπόν όλο τον νομό που ως πρώτη γραμμή μάχης ερχόμαστε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους που είναι είτε συστηματικοί ή ακόμα και μη συστηματικοί χρήστες. Μπορεί να είναι χρήστη σε πειραματικό στάδιο κάποιος, παράδειγμα έφηβος, και με τις οικογένειές τους. Ένας ο οποίος... Και με κάθε άλλον που μπορεί να αφορά το πρόσωπο αυτό, ακόμα και γείτονας. Υπάρχει και μία άλλη περίπτωση... Και τώρα λόγω της κρίσεως, της οικονομικής, της διεθνούς κρίσεως αυτής, βέβαια ο καθένας κοιτάζει την καμπούρα του και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά οικονομικά θέματα. Πολλοί λοιπόν από αυτούς τους παθημένους οικονομικά και επαγγελματικά, λέει ας το ρίξω λιγάκι να πιω ένα κρασάκι ή να πιω μια μπυρίτσα ή να πιω ένα, πώς το λένε, ουίσκι, κακός βέβαια για μένα. Έχουμε ντόπια ποτά που βοηθάνε και την οικονομία μας έμεσα. Έχουμε λοιπόν αυτή την περίπτωση ότι ο απογοητευμένος, είτε από ερωτική πλευρά, λόγω του ότι η αγαπημένη του ή ο αγαπημένος της, ναι, γιατί αυτό ισχύει, ναι, και για τα δύο φύλλα, ναι, κάποιο πρόβλημα έχουνε. Άρα λοιπόν αυτή η εξάρτηση θεωρείται περιστασιακή ή θα πρέπει να παρέμβεται με τον τρόπο που εσείς ξέρετε, τον επιστημονικό, για να σταματήσει και αυτή η περίπτωση. Καλά κάνατε και αναφέρετε τους κοινωνικούς παράγοντες οι οποίοι παίζουν ρόλο. Έτσι. Πολύ σημαντικό, βαρύνουσα σημασία είναι ο κοινωνικός, η κοινωνική πτυχή και η νοσηρότητα που τη διέπει και οι οικονομικοί παράγοντες. Κοινωνικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το άτομο που πάει χέρι με χέρι με την κοινωνία, επηρεάζει και επηρεάζεται από αυτήν, επιβαρύνεται από αυτούς τους παράγοντες λοιπόν, ωστόσο ο τρόπος που θα διαλέξει
κάποιος να ανακουφίσει αυτό το βάρος που δέχεται, είναι πολύ συγκεκριμένος, πολύ ιδιαίτερος, πολύ μοναδικός για το ίδιο το άτομο. Θα ήταν, παράδειγμα, πολύ προτιμότερο να φροντίσει να διαχειριστεί τα προβλήματα και τα θέματα, παρά να καταφύγει σε χρήση ουσιών ή σε οποιαδήποτε εξαρτητική συμπεριφορά. Έχουμε και το ίντερνετ που είναι μια